πληροφορήθηκα για το θέμα από δημοσίευμα της αλήθειας. Πήγα, βρήκα τους καταστηματάρχες, γιατί μου γνωστοποιήσανε, ας πούμε, ποιες καφετέρειες είναι, γιατί η καταγγελία, από ό,τι κατάλαβα, έγινε μέσα από, από τους εφέδρους αξιωματικούς, κάτι κατάλαβα, για φαντάρους, οι οποίοι επισκεφτήκαν κάποιες συγκεκριμένες καφετέρειες και τους είπαν ότι δεν μπορούν να σερβιριστούν σε αυτά τα καταστήματα. Εγώ ήρθα σε επαφή και, όπως ξέρουμε όλοι, ότι είναι γιορτινές μέρες αυτές και υπάρχουν πάρα πολλά event στα μαγαζιά και γίνονται κάποιες κρατήσεις τραπεζιών, έτσι ώστε να υπάρχει αυτό ότι το μαγαζί, ότι το τραπέζι αυτό είναι κρατημένο για μια παρέα α που είναι και θαμόνες του καταστήματος κτλ. Ίσως εκεί έγινε, από ό,τι μου είπαν και τα δύο καταστήματα, ίσως εκεί έγινε η παρεξήγηση στο να μην σερβίρουν κάποιους με την ιδιότητα του φαντάρου. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν είναι ο άλλος φαντάρος, αν είναι ντόπιος, είναι αυτό. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου και πραγματικά καταδικάζουν το γεγονός αν έγινε έτσι. Αλλά λόγω των ημερών έγινε αυτή ακριβώς η παρεξήγηση. Γιατί κακά τα ψέματα ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι φαντάροι έχουν ένα 2ωρο, ένα 3ωρο, μία 48ωρο, μία 24ωρο, δεν έχουν παραπάνω μέρες. Από ότι θέλουν να ξεσπάσουν. Και οτιδήποτε τους αποκρούει όλο αυτό, τους φαίνεται λίγο βουνό. Οπότε θεωρείτε δηλαδή ότι μάλλον έγινε λόγω των ημερών και δεν είναι κάποιο γεγονός το οποίο συμβαίνει κατά εξακολούθηση στην παραλία? Θέλω να πιστεύω ότι δεν συμβαίνει κατά εξακολούθηση και πραγματικά, επειδή ξέρω ότι τους επαγγελματίες προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαχειριστούν την όλη κατάσταση αυτή. Διότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και πιο μικρά μαγαζιά κτλ. Και πρέπει να εξυπηρετήσουν πάρα πολύ κόσμο ταυτόχρονα και θαμόνες τους οποίους μένουν 12 μήνες και ακριβώς. Μια ιδιότητα φαντάρου, ας πούμε, που μένει εδώ στο νησί ένα μήνα κτλ. Και πρέπει να διαχειριστούν και το χώρο τους και το πώς ακριβώς θα κάτσουν μέσα στα καταστήματά τους, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όλοι όσο μπορούν να το κάνουν αυτό. Εσείς παράλληλα και από τη θέση σας, αλλά και από την επαγγελματική σας εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, θεωρείτε ότι τέτοια περιστατικά δεν έχουμε στοιχείο? Υπήρχαν περιστατικά και κατά εξακολούθηση, να σας πω την αλήθεια, υπήρχαν κάποια χρόνια παλιά και θα μιλήσω πάρα πολύ γενικά τώρα για συγκεκριμένα καταστήματα, ότι. Θα χρησιμοποιήσω και μία έκφραση που λέγανε οι παλιοί, «Εδεφτά φέραν τούτα». Τι εννοώ με αυτό? Παλιά που υπήρχαν χιλιάδες φαντάροι στοιχείο, ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δεκαετία των 90, ότι υπήρχε πάρα πολύ πληθυσμός, ο οποίος ήταν από φαντάρους που υπήρχαν μονάδες εδώ, που ερχόταν εδώ και υπηρετούσαν και 4 και 5 μήνες και 6 και 7. Υπήρχε αυτή, πώς να σας το πω, επειδή ήταν και πιο λίγες, πώς να σας το πω, οι πιο λίγες καφετέριες, και προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν πάρα πολύ κόσμο. Υπήρχε αυτό το να αντικρούν και αυτό που λέμε εμείς κοινώς στα καταστήματα, να ρίχνουν πόρτα σε κάποιους με τη ιδιότητα του φαντάρου. Αυτοί οι φαντάροι και αυτοί οι άνθρωποι που περάσαν τη δεκαετία αυτή από το ηχείο ρίξαν μαύρη πέτρα. Οπότε τώρα, αν έχουν κάνει οικογένειες, αν είναι επαγγελματίες, αν έχουν κάνει επιχειρήσεις δικές τους κτλ., δεν θα σκεφτούν ποτέ να έρθουν στο νησί για διακοπές. Οπότε. Εγώ θα δώσω μέσα και από όλο αυτό το διευσήμενο μια συμβουλή να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί στον επισκέπτη με ό,τι ιδιότητα είναι και αυτή και να μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση έτσι ώστε να μην απογοητεύεται σε βαθμό να πρέπει να κάνει καταγγελία για να μην μπορεί να μπει σε ένα κατάστημα να εξυπηρετηθεί για οποιοδήποτε σκοπό.